Εντύπωση προκαλεί η προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να συνδέσει την επιχείρηση προσβολής κουρδικών στόχων στη Συρία με την Ελλάδα. Έτσι, μια πολιτική κίνηση χρήση στρατιωτικής ισχύως, στην ουσία για να καταδείξει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο εσωτερικό μέτωπο ότι τιμώρησε τους υπεύθυνους της βομβιστικής επίθεσης στον Πολυσύχνα στο δρόμο της Κωνσταντινούπολης, ξαφνικά παίρνει διαστάσεις απειλής για την Ελλάδα ή έτσι θέλει να την παρουσιάσει άγκυρα. Η επιχείρηση διεξάγεται με βάση τα νόμιμα δικαιώματα άμυνας όπως προβλέπονται στο άρθρο 51 της χάρτας του ΟΗΕ, προκειμένου να εξουδετερωθούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις από το Βόρειο Ιράκ και τη Συρία, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων και να εξαλειφθεί η τρομοκρατία στην πηγή της, πρόσθεται η ανακοίνωση που αντιγράφει άλλες παλαιότερες ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάλογες περιπτώσεις. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτα αναφέρει: «Η αεροπορική επιχείρηση είναι επίσης ένα μήνυμα προς την Ελλάδα. Δεν είναι άσκηση, είναι γεγονός. Και σίγουρα δεν θα υπήρχε κάποια τέτοια αναφορά αν δεν υπήρχε έγκριση από την κυβέρνηση». Ο Αμπτουλά Χαγάρ, γνωστός φιλοκυβερνητικός ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας, δήλωσε στη Μιλιέτ ότι η επιχείρηση συνιστά εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα προς χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν υιοθετήσει εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Αμέσως μετά το τέλος της επιχείρησης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούσογλου δήλωσε: «Ξαφνικά μία νύχτα είναι η ώρα του λογαριασμού», αναρτώντας μία φωτογραφία με την τουρκική σημαία να κυματίζει. Δηλαδή, απειλούν όχι απλώς ευθέως, αλλά με θρασίτητα. Σημειώνεται ότι κανείς δεν τους έχει απαντήσει μέχρι σήμερα από ελληνικής πλευράς. Γιατί οι Τούρκοι απειλούν με τέτοιο ξεδιάντροπο τρόπο? Η απάντηση είναι απλή. Δεν καταρρύπτονται ούτε καν παρενοχλούνται τα αναγνωριστικά UAV της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού που σαρώνουν τον εθνικό εναέριο χώρο. Θεωρούν ότι θα σκεπάσουν τον ουρανό με βλήματα κρούς για τους δύσκολους στόχους αλλά και βαλιστικά βλήματα όπου λόγω εγκύτητας όλα θα τελειώσουν σε 10 λεπτά. Και εν συνεχεία θα χτυπηθεί ο κεντρικός και μόνος ναύσταθμος της Σαλαμίνα και τέλος. Θα κρατήσουν ως καβάντζα πολιτικής πίεσης και εκβιασμού τις δύο περιοχές, Αττική, Κορινθία και Θεσσαλονίκη, με τα συγκροτήματα δηληστηρίων, των οποίων τυχόν προσβολή και καταστροφή θα στείλει τη χώρα 50 χρόνια πίσω. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να σπάσει τον τζαμπουκά και να εξέλθει νικηφόρα από τη σύγκρουση? Να αρχίσει να σκρινάρει μέχρι ασφυξίας τουρκικά μαχητικά και τουρκικά UAV. Να δρομολογηθεί άμεση προμήθεια αντιαεροπορικού συστήματος μέσου βεληνικούς για τα νησιά. Την κυβέρνηση να αγοράσουν πανάκριβα τόμα που θα κονιορτοποιηθούν από τα τουρκικά UAV αντί να προμηθευτούν το αυτονόητο. Αντιαεροπορικά πυραυλικά όπλα για να καταρρύψουν τα UAV. Άμεση προμήθεια συστοιχειών βλημάτων επακτείου αμήνης. Προμήθεια ή κατασκευή μαχητικών UAV. Αν γίνουν τα παραπάνω, οι Τούρκοι μπορεί να βιώσουν μια τεράστια γεωστρατηγική καταστροφή από τη στιγμή που υπάρξει η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο.